Πάνω στην άσφαλτο του υπαίθριου πάρκινγκ του κεντρικού λιμεναρχείου Χανίων στη Σούδα, εκτεθειμένη στις υψηλές θερμοκρασίες, προστατευμένη μόνο από τον ήλιο, οι 54 μετανάστες που έφτασαν τις τελευταίες ώρες στα Χανιά, προερχόμενοι από την ευρύτερη περιοχή της Γάβδου, περιμένουν τον επόμενο σταθμό τους σε κέντρο υποδοχής της Αττικής. Ανάμεσά τους, ξαπλωμένη στο έδαφος, μια έγκυος γυναίκα. Αν και το λιμενικό ταμείο Χανίων έχει καταθέσει από τις αρχές Μαΐου έγγραφη αναφορά στον εισαγγελέα ζητώντας να παρέμβει για τη διάθεση ανθρώπινου χώρου, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει παρά μικρή μέρημνα από κρατικό φορέα. Γύρω στις 11 χθες τη νύχτα, 16 νεαροί άνδρες από το Σουδάν και την Αίγυπτο βγήκαν στα παράλια του ακριτικού νησιού, ενώ λίγες ώρες αργότερα το σκάφος του λιμενικού σταθμού Αγίας Γαλήνης εντόπισε σκάφος με 38 ακόμη μετανάστες 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι 38 μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους και μια έγκυος γυναίκα, που διασώθηκαν το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου από πλωτό του λιμενικού σταθμού Αγίας Γαλήνης, όπως και οι 16 που αποβιβάστηκαν χθες τη νύχτα, μεταφέρθηκαν στο πάρκινγκ του κεντρικού λιμεναρχείου Χανίων στη Σούδα. Ο θαλάσσιος διάδρομος Λιβύης Γάβδου παραμένει ανοιχτός εδώ και μήνες, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί τις ροές χωρίς να εκφράζει ανησυχία. Ο Πρωθυπουργός εξάλλου στη διάρκεια της διακαναλικής του συνέντευξης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, τόνισε ότι έχουμε ως χώρα ένα πολύ βελτιωμένο πλαίσιο από ό,τι πριν από 5 χρόνια. Δεν έχουμε, μην κοροϊδευόμαστε, ουσιαστική έξαρση αυτού του δρόμου, σε μεγάλο βαθμό και γιατί λάβαμε εμείς τα μέτρα μας. Πάντα όμως πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για το χειρότερο σενάριο. Να τονίσω ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ βαριά υποδομή σε κέντρα υποδοχής. Αυτή τη στιγμή, ευτυχώς, τα πιο πολλά δεν είναι γεμάτα. Την ίδια στιγμή, στα Χανιά, οι λιμενικές αρχές επισπεύδουν τις διαδικασίες ταυτοποίησης των μεταναστών καθώς και της προανάκρισης για τον εντοπισμό των διακινητών, ώστε ο χρόνος παραμονής τους στον ακατάλληλο ανοιχτό χώρο του κεντρικού λιμεναρχείου να είναι ο ελάχιστος.